Τελικά εντάξει, προέκυψε και είμαστε και εδώ πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έκανε σκυλίτσα. Ναι, τώρα στο τέταρτο. Ξεκινάει από την αρχή. Ξεκινάει, ναι, γιατί το σώμα μαθαίνει. Τι γυναίκα έχει, Δε Γιώργο, τι γυναίκα είναι αυτή. Κοροϊδεύει. Καθόλου, κάνει λάθο. Έγκυο γυναίκα σε την κατάσταση. Η Μανολίδη την είδε στη Μερεγάκη, πώ ήταν. Πώ ήταν. Σαγμούνα, σαγμούνα. Λες παιδιό για έγκυες γυναίκες. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Μπράβο. Φεύγεις. Φύγε ρε φύγε. Φύγε. Πες άλλο ένα για να φύγεις. Στα κιλά ρε παιδιά. Πες άλλο ένα για να φύγεις. Στα κιλά το πρωί. Σιγά ρε καημένη, για στα κιλά το είπα. Θα σε δούμε πώς θα είσαι έγκυος. Σταμάτη. Εσύ πόσες φορές λες, κοίτα πώς έγινε, πώς πούσκες ο ρεσάς, σιγά. Γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω, όχι γιατί είναι ένα θέμα αισθητικής. Τι ξεμιλάει αυτή, έλεος πια. Όχι, πρώτα απ' όλα να σου πω. Θεέ μου, παίρνεις πολύ σοβαρά το lifestyle. Καλά σου λέει τώρα, δηλαδή. Έλεος, πλάκα κάνουμε τόσο χρόνια. Θες καμία εξυπηρέτηση από τον υπουργό. Δεν ξέρω, επειδή θα γεννήσετε. Κλείσε το λεφτά. Πληρωμένη απάντηση, πληρωμένη. Δωρεάν και ένα, θέλεις δημόσιο, δεν έχει. Λέει αυτό σε έγκυο γυναίκα, αυτό είναι το πιο αστείο. Μα δεν έχει. Λέει για μία έγκυο, μία γυναίκα, η Σάσα Σταμάτη, λέει για μία άλλη έγκυο γυναίκα, τη Βενευγενή Μανολίδου, σε μία έγκυο γυναίκα, τη Φέη Σκορδά. Ναι, όχι. Εγώ θέλω, είναι δύο τα θέματα που θα ήθελα αν θέλει να συζητήσουμε. Βρίστε ελεύθερα τη Σάσα τρία λεπτά ο καθένα. Αυτό που είπε τραγικό. Όχι, είναι τραγικό, μεγάλη γουρούνα ή αγένεια. Αγένεια φοβερή και δεν καταλαβαίνω και αυτό που είπε ο κύριο Λιάγκα. Ότι παίρνουμε στα σοβαρά το. Παίρνει στα σοβαρά το lifestyle. Όταν το λε τον άλλον γουρούνα, θα το πάρω. Στα σοβαρά είναι μου, στο lifestyle ή δεν είναι. Ξέρει τι γίνεται πριν, πόσα χρόνια είναι η Σάσα τρία. Στο πρωινό. Στο τηλεόραση πόσα χρόνια είναι. Τα τέσσερα, τρία. Στην αρχή ήταν λίγο χαριτωμένο. Λες εντάξει, είδαμε κάτι καινούριο. Δεν ήταν ποτέ χαριτωμένο. Είναι, στην αρχή είναι λίγο. Στην αρχή. Δεν ήταν χαριτωμένο. Όχι εννοώ. Να βρούμε μια άλλη λέξη. Αυτό εννοώ, η λέξη. Εντάξει, μπορεί να γέλαγε και λίγο. Τέλος πάντων, κάτι διαφορετικό. Αυτό πράγμα. Έτσι, ναι, ναι, έγινε μετά και όλος αυτός ο πανικός που αν θυμάστε και είχε γίνει κάτι με τον αρχισυντάκτη, είχε φύγει και νομίζω ότι στήριξε και πάρα πολλοί κόσμος. Και εμείς και όλοι οι δημοσιογράφοι. Γενικώς υπήρξε. Ναι, για να παίρνει ένα μισθό, όχι να ανοίγει το στόμα παππού. Δεν υπήρξε ποτέ, ρε παιδί μου, αντιπάθεια προς τη Σάσα. Όχι, απλά ρε. Νομίζω ότι τον τελευταίο χρόνο. Τον τελευταίο χρόνο έχει λίγο ξεφύγει. Φταίει το γεγονός ότι τις έχουν δώσει πολύ αέρα. Γιατί και η Φέη και ο Γιώργος τις κάνουν μεν παρατήρηση στον αέρα. Δεν ξέρω όμως τι τις κάνουν πίσω από τις κάμερες. Μπράβο, είναι το δεύτερο που θα συζητήσουμε. Γιατί αν ότι και να αυτό. Μαζέψουν, ναι, ότι δεν μπορεί και. Κάτι. Μα δεν θέλουν να τις πούνε. Παιδιά, τη Σάσα την έχουν για συγκεκριμένες βρωμοδουλειές. Με καλή έννοια του βρωμοδουλειά. Δηλαδή η Σάσα θα πει πολλά πράγματα που θα φύγουν από το στόμα του Γιώργου και τη Φέη. Δεν θα τα πούνε αυτοί και θα πούν έλα ρε Σάσα και θα τα έχει πει η Σάσα. Δηλαδή έχει πει πολλά αυτή εντάξει, η κοπέλα. Εντάξει, το θα το έλεγε ούτε ο Γιώργος και θα πιστεύω. Το φαντάζομαι, αλλά μην παθαίνεις αυτό που παθαίνεις στη ζωή σου. Μην κολλάς. Μην κολλάς τη λέξη. Ήταν, όχι, το συγκεκριμένο κόλασα... ήταν πολύ άστοχο. Μα δεν έχει σημασία. Μα αφού λέει τόσα πολλά, δεν έχει τόπι η κοπέλα. Φαντάστηκε ότι για το γουρούνα το λέμε και γελάμε. Έλα, σαν γουρούνα είναι. Ναι. Φαντάστηκε αυτό, γιατί δεν έχει στόπ. Σου λέω ότι εγώ το θεωρώ άσχημο. Δικαίωμά από εκεί και πέρα, όταν είναι άλλοι δύο υπεύθυνοι και όταν συνεργάζονται μαζί και τρία χρόνια, ξέρει πάρα πολύ καλά ποιο είναι ο συνεργάτη σου. Άρα. Εγώ μπορεί και λίγο έτσι να. Πολύ λίγο όμως, μιλάμε για 0,01. Να τσιτώνω με τη Θέη και τον Γιώργο που το παίζουν και οι ηθικοί και ξαφνικά. Έλα ρε Σάσα, αφού την ξέρετε ρε παιδιά τη Σάσα. Το πιο πιθανό είναι να πει χοντράδα. Και πάντα η Θέη έχει γίνει πια γραφική. Εγώ θα φύγω. Σάσα, μην το ξαναπεί αυτό. Αφού κάθε μέρα λέει πράγματα. Άρα, ή μην την αφήνετε να τα λέει, πείτε ρε κορίτσι μου, βάλε ένα stop. Ή άμα αφού τα λέει, γελάστε με αυτά που λέει, στηρίξτε την. Απ' την άλλη, δεν ξέρεις και ποτέ τι θα ανοίξει το στόμα της να πει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα φέτος έχει πει 2-3 πράγματα που είναι πάρα πολύ χοντρά και τα έχει πει, ας πούμε, για άλλες γυναίκες. Και όπως, ας πούμε, της είπε ο Γιώργος εκείνη την ώρα, εσύ μιλάς τώρα έτσι για μια έγκυο γυναίκα. Δεν το εννοούσα. Φαντάζομαι μάλλον. Ότι αυτό θα μπορούσε να της το πει και στο διάλειμμα. Μα δεν, μα δεν θα της το πει, ρε παιδιά. Μπορεί να σου πω, δεν της το πει. Αλλά όχι. Θα μπορούσε να της το πει και ο αρχισυντάκτης από αυτή. Καλά, παιδιά, μπορεί να τη το πει. Πού να μπορεί και να το έχει πει. Αλλά εκείνη την ώρα το έχει πει ήδη. Οπότε γίνει ζημιά. Κατάλαβε που το λέω. Ναι, αλλά βλέπω ότι καταλαβαίνει. Άκουσα σήμερα. Ποιο είναι ο αρχισυντάκτη. Η Ελένα Τριφίδου. Η Ελένα Τριφίδου. Άκουσα σήμερα που τη έλεγε στο ακουστικό. Μαζέψου, Σάσα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και η Σάσα μαζεύεται. Όχι, δεν μαζεύεται. Άρα που δεν μαζεύεται, ξέρει τι έχει. Την έχει εκεί πέρα. Εκεί που θα σου πει 5 διαμάντια ενώ θα πει πράγματα που θε να ακουστούν, αλλά να μην τα πει εσύ. Θα σου πει και 5 βόθρου. Το ξέρει όμω. Αυτό έχει αγοράσει. Ναι, ναι, ναι. Ενώ η κοπέλα, για μένα η Σάσα, είναι αυτή που είναι πολύ ξεκάθαρο. Σου λέω εγώ αυτού του τύπου είμαι. Θα σου πω τη χοντράδα, θα σου φτιάξω ναι. Και ένα θέμα από το πουθενά. Μα θε με λίγο ίντρικα και πλάκα, θα στο φτιάξω εγώ να έρθει να γίνει.
είμαι χρήσιμη στην κουβέντα, αλλά είμαι και λίγο κινούμενη βόμβα. Να σου πω όμως κάτι. Σου συνέκρινα με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ας πούμε εγώ θυμάμαι κάτι πάρα πολύ αστείο που είχε πει. Την πρώτη φορά που την είχα δει εγώ, που γυρίζει και λέει στη Φέη και στο Γιώργο, μπορώ όπως κάνετε καριέρες οι δύο με αυτές τις μύτες. Αυτό έχει και λίγο πλάκα. Εντάξει. Είναι και όχι προσβλητικό. Λες για τον άλλον για τη μύτη του ρε παιδί μου. Αλλά, αυτό είναι αλλά το... έχει μία δόση χιούμορ. Και εγώ μπορώ να σου πω ρε παιδί μου κάτι χοντρό. Και εγώ μπορώ να σου πω κάτι χοντρό εσένα στην Κατερίνα, στο Γιώργο μεταξύ μας να πούμε κάτι. Άλλο. Αλλά έχουμε μία οικειότητα. Δεν μπορείς να πεις ακριβώς τώρα για τον άλλον απέναντι, όπως μιλάμε. Ή όπως μιλάμε στο διάλειμμα. Που λέμε διάφορα, να πας να τα πεις στον αέρα. Και το χειρότερο ότι πήγε να κάνει κοπλιμέντο στη Φέη που είναι έγκυος και η Φέη και έκανε τη σύγκριση με μια άλλη έγκυο γυναίκα που είναι πάρα πολύ άσχημη. Επίσης να πούμε και το άλλο ότι είναι πολύ κομψή η Ευγενία Μανολίδου. Πάρα πολύ αδύνατη. Δηλαδή ήταν και τελείως άστοχο. Τελείως. Τώρα το φόρμα μπορεί να μην ήτανε, δεν ήτανε. Δεν μιλάει. Παιδί μου, αλλά να το κάνουμε και λίγο πιο χιουμοριστικό. Ήταν μια χαρά. Και είναι πολύ βαρύ. Όταν μείνει με το καλό έγκυο και η Σάσα συμβεί και αυτό, θα καταλάβει ίσως ότι την εγκυμοσύνη μπορεί να πάρει 3 κιλά. Γιατί η Σάσα για 3 την κόβω. Τι λες, καλέ, 3 δεν κάνει να πάρει 3 κιλά στην εγκυμοσύνη. Πολύ περισσότερο πρέπει να πάρει. Μα δεν μπορέσει. Καλέ, η Θέλξη έχει πάρει 5. Ποια? Η Θέλξη. Γεννάει τώρα. Κάπου το διάβασα. Τι γεννάει τώρα, το πρίξιμο από τα φασόλια, 5 κιλά μόνο. 7 μηνών είναι και έχει πάρει 5. Α, με το καλό. Λίγα δεν έχει πάρει. Από το πουθενά τώρα, πιάσουμε τη Θέλξη. Εμείς που λέμε, δεν μιλάτε για τις εγγύες. Λίγα δεν έχει πάρει. Φαίνεται και εμένα πολύ λίγα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μείνει. Εντάξει, είναι και ψηλή γυναίκα, μπορεί να. Για από τον 7ο μέχρι τον 1ο το παίρνει τα περισσότερα, λένε. Μετά 7 με 9. Εκεί. Ωραία, έπασε. Καλή λευτεριά. Καλή λευτεριά, με το καλωμένο πόδι. Και στις δύο, καλή λευτεριά. Ικανοποιήθηκες, Μέρη μου. Τι να σου πω, ρε, άντε ρε, άντε ρε, πάνε, πήγαινε σε ένα διάλειμμα να γυρίσει. Όχι. Διάλειμμα δεν γυρνάμε. Τρόμαξα, βλέπω κάτι κινούνται από εκεί, δεν μπορώ.